Γεια σας, είμαι η Αγγελική Κόνστα και είμαι φοιτήτρια του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μαζί με τους καθηγητές μου, τον κύριο Παναγιώτη Σπυλιόπουλο και την κυρία Μαρία Ματιόλα, εκπονήσαμε στα πλαίσια της πτυχιακής μου ερευνητική εργασία με τίτλο «Διερεύνηση της κάλυψης του αθλητισμού των γυναικών στα πρωτοσέλιδα του ελληνικού αθλητικού τύπου το έτος 2019». Αρχικά, η κάλυψη του αθλητισμού των γυναικών από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχει γίνει αντικείμενο μελέτης από πληθώρα ερευνών στο διεθνή χώρο. Έρευνες τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ έχουν καταδείξει το πρόβλημα της υποεκπροσώπησης του αθλητισμού των γυναικών, καθώς και τις ποσοτικές και ποιοτικές διαφορές του από την κάλυψη του αθλητισμού των ανδρών. Στην Ελλάδα, βέβαια, υπάρχει μεγάλο ερευνητικό κενό, με τις σχετικές έρευνες να είναι ελάχιστες. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της κάλυψης του αθλητισμού των γυναικών στα πρωτοσέλιδα 4 αθλητικών εφημερίδων καθημερινής κυκλοφορίας, καθώς και μιας αθλητικής εφημερίδας εβδομαδιαίας κυκλοφορίας. Όσον αφορά το δείγμα, συνολικά ελέγχθηκαν 1.485 πρωτοσέλιδα. Οι εφημερίδες που επιλέχθηκαν ήταν οι ουδέτερες εφημερίδες Sport Day, η οποία κατά το έτος 2019 είχε 347 πρωτοσέλιδα και Metro Sport με 351. Από τις οπαδικές εφημερίδες επιλέχθηκαν το Φως των Σπορ με 351 πρωτοσέλιδα, η Αθλητική Ώρα των Σπορ με 348 πρωτοσέλιδα, καθώς και επίσης και η εβδομαδιαία οπαδική εφημερίδα Φόρτσα με 88 πρωτοσέλιδα. Η μέθοδος που εφαρμόστηκε ήταν η ανάλυση περιεχομένου. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν πολύ χαμηλά ποσοστά κάλυψης του αθλητισμού των γυναικών. Πιο συγκεκριμένα, στις 13.437 συνολικές αναφορές, οι αναφορές που αφορούσαν οι γυναίκες ήταν μόλις 447, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 3,25%, ενώ όσον αφορά τις φωτογραφίες που απεικόνιζαν γυναίκες αθλήτριες, σε σύνολο 9.277, αντιστοιχούσαν μόλις 344, ποσοστό 3,7%. Αναλυτικότερα, ξεκινώντας από τις ουδέτερες εφημερίδες, στην Sport Day βρέθηκαν 62 αναφορές σε σύνολο 3.681, ποσοστό 1,7%, και μόλις 18 φωτογραφίες στις 1.479, ποσοστό 1,3%. Συνεχίζουμε με την Metro Sport, εκεί που παρατηρήθηκε η μικρότερη κάλυψη, καθώς υπήρξαν μόλις 32 αναφορές σε σύνολο 2.884, ποσοστό 1,1%, και μόλις 23 φωτογραφίες σε σύνολο 2.595, ποσοστό 0,9%. Περνάμε τώρα στις οπαδικές εφημερίδες και στην Ώρα των Σπορ, όπου βρέθηκαν 48 αναφορές σε σύνολο 2.588, 1,8% ποσοστό, και μόλις 33 φωτογραφίες σε σύνολο 1.931, ποσοστό 1,7%. Στη Φόρτσα βρέθηκαν 46 αναφορές σε σύνολο 770, 6% ποσοστό, και 32 φωτογραφίες σε σύνολο 544, 5,9%. Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η εφημερίδα το Φως των Σπορ, εκεί όπου παρατηρήθηκε και μεγαλύτερη κάλυψη. Βρέθηκαν 249 αναφορές σε σύνολο 3.514, ποσοστό 7%, και 238 φωτογραφίες σε σύνολο 2.828, ποσοστό 8,4%. Αυτό προφανώς οφείλεται στο μεγάλο σχήμα και άρα περισσότερο χώρο της εφημερίδας, που έτσι της επιτρέπει να δημοσιεύει περισσότερα θέματα και περισσότερες φωτογραφίες. Το γεγονός αυτό συνετέλεσαν επίσης οι επιτυχίες των γυναικείων ομάδων, καθώς και των αθλητριών του Ολυμπιακού, σύλλογο στον οποίο κυρίως αναφέρεται η εν λόγω εφημερίδα. Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η παρούσα εργασία ήταν ότι ο αθλητισμός των γυναικών υποεκπροσωπείται στα ελληνικά έντυπα αθλητικά μέσα σε σχέση με την κάλυψη που αφιερώνεται στον αθλητισμό των ανδρών. Επίσης, υπάρχει συμφωνία αποτελεσμάτων τόσο με τις ελάχιστες έρευνες στην Ελλάδα, όσο και με αυτές στο διεθνή χώρο. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.